Συνεχίζουν κανονικά τις διακοπές τους στην Τίνο ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά χωρίς προβληματισμούς και έννοιες. Και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε. Τα νέα συμβόλαια υπογράφτηκαν, τα χέρια δόθηκαν και το πρωινό μου θα συνεχιστεί κανονικά. Οι παρουσιαστές απολαμβάνουν τους καρπούς της πρωτιάς και το τηλεοπτικό τους μέλλον φαίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο, αφού στον Αντένα προς το παρόν δεν ξέρουν τι θα κάνουν στην πρωινή ζώνη 10 με 1. Μετά τις 20 Αυγούστου πάντα τα κανάλια ξεκινούν τις διεργασίες για το χειμερινό τους πρόγραμμα και καλύπτουν ό,τι τρύπα υπάρχει. Εάν το Μέγκα έχει ψυχαγωγική ζώνη το πρωί, θεωρώ ότι και ο Αντένα θα έχει οπωσδήποτε κάποιο πρόγραμμα αυτή την ώρα. Δεδομένου δε ότι η Βάρδια υπάρχει λόγω Παπαδάκη, λογικά θα εξαντληθεί μέχρι να κλείσει το 8ωρό της. Οι υπεύθυνοι του Αντένα έχουν μείνει ξαφνικά χωρίς παρουσιαστές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που ήθελε πολύ ο Γιάννης Λάτσιος, υπέγραψε για ακόμη έναν χρόνο με το Μέγκα, ενώ η Μαρία Μπεκατόρου, που ήταν ένα από τα ονόματα που επίσης ακουγόταν για την πρωινή εκπομπή, δεν ξέρει ακόμη τι θα κάνει. Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στη Σταματίνα Τσιμψιλή, που η βραδινή εκπομπή που παρουσιάζει πάει αρκετά καλά παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό και είναι μία από τις υποψήφιες για το πρωινό. Ο Αντένα στο πρωινό πρόγραμμα δεν είχε τύχει πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα οι άνθρωποι του προβληματίζονται. Σκέψεις υπάρχουν. Η δημιουργία της βραδινής ζώνης με την Σταματίνα Τσιμψιλή μπορεί να είναι και ένα δοκιμαστικό για την περίπτωση που ο Αντένα θέλει να έχει ψυχαγωγικό πρωινό. Υπάρχει πιθανότητα να τη χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να παίξουν, όπως είναι η Κατερίνα Καραβάτου, που έχει επίσης εμπειρία σε ζωντανές εκπομπές πρωινό-μεσημεριανές. Τη μεγάλη έκπληξη θα κάνει ο Αντένα αν τελικά καταργήσει τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της ζώνης 10 με 1 και αποφασίσει να έχει ένα ενημερωτικό πρόγραμμα που θα θυμίζει μαραθώνιο. Μπορεί να πάει σε ένα άλλο τύπου μοντέλο και να τραβήξει το ενημερωτικό και πέραν του Παπαδάκη. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και πολλά πράγματα στο τραπέζι. Αυτά βλέπουν ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά και βουλιάζουν ακόμη περισσότερο στις ξαπλώστρες τους. Ο Γιώργος Χειμωνέτος έπαιξε μουσική σε κλαμπ της Καλκίδας και μίλησε.